Γρηγόρης Τερζάκης, ο κύριος Τερζάκης. Είναι σκηνοθέτης βέβαια και ηθοποιός στο Τορόντο του Καναδά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη από το παγωμένο Τορόντο. Και βρίσκεστε, αν δεν κάνω λάθος, σε μια περιοχή με ονομασία... Είναι η πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρίσκομαι ακριβώς στην καρδιά της ελληνικής παροικίας. Ναι. Βέβαια, συνήθως είναι πολύ, πολύ σύχναστη, αλλά τώρα βρισκόμαστε μετά από μια τρομερή χιονοθύελα, η οποία είχαμε την τελευταία μέρα, η οποία φτάσαμε μέχρι και το ένα μέτρο χιόνι περίπου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα κάνω μια περιστροφική κίνηση, δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι παντού χιονισμένα τα πάντα. Είναι εντυπωσιακό βέβαια. Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις το χιόνι φτάνει μέχρι και το γόνατο. Οπότε στη χθεσινή μέρα ήταν σχεδόν πολύ δύσκολη μετακίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα ήταν εγκλωβισμένα. Αρκετοί δεν μπόρεσαν να πάνε στην δουλειά τους. Τα σχολεία ήταν κλειστά. Είχαμε μια δύσκολη μέρα. Σήμερα σιγά σιγά οι δρόμοι καθαρίζονται, σιγά σιγά τα αυτοκίνητα κινούνται, σιγά σιγά η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχουμε και ήλιο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά μετά από 3-4 μέρες θα ξαναεπιστρέψουμε στους μείον 21 βαθμούς. Μείον 21 βαθμοί. Θερμούς χαιρετισμούς. Ακριβώς. Αυτή ήταν και η θερμοκρασία την Κυριακή το βράδυ. Σάββατο Κυριακή το βράδυ είχαμε αυτή τη θερμοκρασία. Και να πω ότι το feeling, δηλαδή η αίσθηση, είναι μείον 30. Είναι μείον 30, είναι 9 βαθμοί έτσι παρακάτω. Δεν ξέρω, εκεί ο κρατικός μηχανισμός πώς ενεργεί σε αυτές τις περιπτώσεις? Μας είπατε ότι ορισμένοι έχουν μείνει αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Χρειάζεται κρατική βοήθεια για να βγει κάποιος, για να ανοίξουν οι δρόμοι? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ήταν μία από τις χειρότερες χιονοθύελες, δηλαδή εγώ είμαι 5 χρόνια εδώ, ήταν κάτι πολύ δυνατό αυτό που είδαμε χθες. Ναι. Μία από τις χειρότερες χιονοθύελες. Ναι, σίγουρα χρειάστηκε κρατικός μηχανισμός. Βέβαια, να πω ότι είναι συνηθισμένοι γενικά και υπάρχει και αρκετά μεγάλη οργάνωση στο σύστημα. Οι δρόμοι, οι κεντρικές αρτηρίες καθαρίζονται πολύ εύκολα και γρήγορα σχετικά. Σπάνια θα δούμε προβλήματα με το ρεύμα ή με τη θέρμανση να μην δουλεύει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξαναλέω, για πρώτη φορά μου συνέβη και εμένα. Οπότε είχαμε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο τρίμερο με πολύ δύσκολη κακοκαιρία, δηλαδή ακραία κακοκαιρία. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει μια αξιοπιστία. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι μια κατάσταση που την έχουν συνηθίσει. Είναι πλέον καθημερινότητα. Κάθε χρόνο έχετε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ότι έγινε φέτος πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, ας πούμε. Όχι. Κάθε χρόνο υπάρχει. Εδώ κάνω και μια περιστροφή για να δείτε, να σκεφτείτε ότι βρίσκομαι σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους και ο κόσμος δεν κυκλοφορεί λόγω αυτής της χιονοθύελας. Τίποτα. Είναι. Επικρατεί μια νέκρα εντός αγωγικών, βέβαια. Είναι ένα πολύ σύχναστο σημείο, πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, είναι ένα πολύ σύχναστο σημείο. Είναι η πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εδώ στη Ντάνφορντ μπορώ να περπατήσω λίγο να δείτε. Είναι μία από τις κεντρικές λεωφόρους, η οποία χτες το πρωί ήταν πραγματικά έρημη. Δηλαδή, φανταστείτε μία λεωφόρο, θα σας τη δείξω τώρα, στην οποία έχουμε κυκλοφορικό πρόβλημα, δηλαδή traffic, είναι απίστευτο, χτες ήταν άδεια. Τώρα αυτή τη στιγμή σιγά σιγά ο κόσμος περπατάει, δεν ξέρω αν βλέπετε τα χιόνια αριστερά-δεξιά. Βέβαια. Εδώ προσπαθούν να τα παραμερίσουν για να ανοίξουν. Εδώ είναι ποδηλατόδρομος για να καταλάβετε όλο αυτό το σημείο. Σημειώνονται και μικροατυχήματα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο των μικροατυχημάτων, ας πούμε, και σε πεζούς. Μικροατυχήματα όταν έχουμε τα χιόνια, λόγω ότι οπωσδήποτε γλιστράνε τα αυτοκίνητα, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας που παγώνει το χιόνι και γίνεται πάγος, υπάρχουν. Αλλά ξαναλέω ότι αντιμετωπίζονται συνήθως όλα πάρα πολύ οργανωμένα, πάρα πολύ γρήγορα και ο κόσμος συνεχίζει να ζει και να επιβιώνει κανονικά. Σήμερα και χτες είναι μια ακραία περίπτωση. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή... Αυτή τη στιγμή είναι μείον 9 με αίσθηση, μείον 15, αλλά επειδή υπάρχει ο ήλιος, όπως βλέπετε και εγώ, είμαι σαν να βρίσκομαι στην Κρήτη. Τίποτα, είναι για βόλτα τώρα. Είστε και Έλληνας τώρα εκεί, οπότε άλλο που δεν θέλω, άλλο που δεν θέλετε. Για βόλτα, ακριβώς. Και από πίσω βέβαια βλέπουμε και την ελληνική σημαία να κυματίζει, αλήθεια είναι, σε ένα στήλο εκεί, πίσω από εσάς.
Ναι, είναι η ελληνική σημαία και η καναδέζικη και οι δρόμοι εδώ έχουν και ελληνικά ονόματα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το δείξω, αλλά ναι. Είναι όλη η ελληνική παροικία πολύ δυνατή, πολύ άριθμη εδώ στο Τορόντο. Ναι. Και πραγματικά το κράτος φροντίζει ακόμα και στα ελληνικά να γράφει τους δρόμους. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, εδώ δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι η οδός Λόγκαν πάνω. Ναι, και ναι. Στα αγγλικά και στα ελληνικά. Α, εκεί οι ντόπιοι πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη σχέση εκεί της Ελλάδας με την περιοχή? Συγγνώμη, πώς αντιλαμβάνονται? Οι ντόπιοι, εκεί οι ντόπιοι πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση της Ελλάδας με την συγκεκριμένη περιοχή? Ναι, είναι το Τορόντο μια πολυπολιτισμική πόλη. Ναι. Δείχνουν ιδιαίτερο σεβασμό. Δεν είναι μόνο η ελληνική παροικία, υπάρχει η ιταλική παροικία, υπάρχει η πορτογαλική, υπάρχει η κινέζικη, το λεγόμενο Chinatown. Είναι βασισμένη και η χώρα και η πόλη στο να δέχεται τους μετανάστες, στο να τους σέβεται και μάλιστα έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δηλαδή σέβεται όλες τις γιορτές, στις αντίστοιχες κουλτούρες. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος σεβασμός προς όλους και όλες τις κουλτούρες, διότι το Τορόντο και ο Καναδάς γενικότερα είναι μια πολυπολιτισμική χώρα. Και βέβαια βρίσκεστε και σε μια περιοχή που έχει τη φήμη μίας από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές βιομηχανίες παγκοσμίως, εκεί το Τορόντο του Καναδά. Η έμπνευση, φαντάζομαι, ενός Έλληνα σκηνοθέτη, καλλιτέχνη, ηθοποιού, με αυτό το τοπίο από πίσω, έρχεται εύκολα ή δύσκολα? Για μένα έρχεται εύκολα. Δηλαδή, την τελευταία εβδομάδα έκανα αρκετά βίντεο στους καταρράκτες του Νιαγάρα σε περιοχές αδυναμένες, σε ένα κατάλευκο τοπίο που θυμίζουν πραγματικά ιστορικές ταινίες με άσπρο λευκό φόντο που αγαπήσαμε όλοι. Όχι, νομίζω ότι πραγματικά είναι μεγάλη. Είναι η έπνευση, πραγματικά μπορεί πολύ εύκολα εδώ πέρα να σου έρθει να υλοποιηθεί και μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και το κρύο, η παράμετρος του κρύου και αυτή ακόμα σε πολλές περιπτώσεις είναι δημιουργική. Είναι δημιουργική. Οπότε όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να δημιουργήσετε όμορφα πράγματα και να πράξετε το αυτονόητο για σας. Ισχύει. Βέβαια, η αγάπη μου εμένα θα ήταν να γυρίσω κάτι στην Κρήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν, καλό είναι και το Τορόντο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το διάστημα παραμένετε στο Τορόντο, δεν ξέρω, σχέδια επιστροφής στην Ελλάδα υπάρχουν και η καταγωγή σας, βέβαια, να μας πείτε. Ναι, η καταγωγή μου από πολύ πιο πίσω από τους παππούδες μου πρέπει να είναι από την Κρήτη, ως Άκης, Τερζάκης. Ναι, ναι. Αλλά αργότερα οι γονείς μου, ο πατέρας μου, δηλαδή η πλευρά του, μετακόμισε στην Πελοπόννησο. Οπότε είναι από εκεί άμεσα η καταγωγή του πατέρα μου. Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη όλοι στην Κρήτη. Και όσον αφορά την επιστροφή, να πω ότι όπως πάρα πολλοί Έλληνες, πραγματικά νομίζω ότι στο μυαλό τους πάντα υπάρχει επιστροφή στην Ελλάδα. Αρκεί να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και υπάρχει και η ατμόσφαιρα που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε και να δημιουργήσουμε. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Γιατί γι' αυτό τον λόγο κιόλας φύγαμε. Είναι κρίμα. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν και πιστεύω ότι και ο κορονοϊός με την αποχώρησή του θα βοηθήσει σε όλο. Εκεί με την πανδημία πώς θα πάνε στο Τορόντο? Ναι, έχουμε κάτι σαν mini lockdown. Ακόμα τα καταστήματα, τα κέντρα, εστιατόρια είναι μόνο το take away. Δηλαδή να πάρει κάποιες πράγματα για έξω. Ναι. Δεν μπορεί ο κόσμος να καθίσει. Λόγω της όμικρον επήλθανε νέα μέτρα περιοριστικά. Τα σχολεία μέχρι και σήμερα είναι κλειστά, αλλά αύριο θα επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις, στα κτίρια. Αλλά μέχρι και σήμερα ήταν κλειστά τα σχολεία, μόνο με remote, ξέρετε, με από απόσταση μέσω ίντερνετ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι περιμένουμε μέσα στις επόμενες 5-6 μέρες για νέες ανακοινώσεις για να ξανανοίξουν και τα καταστήματα και τα θέατρα, τα σινεμά,
να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, η οποία βέβαια θα έχει περιορισμούς, έτσι, με 50% πληρότητα κτλ. Τίποτα. Περιορισμοί και στο Toronto του Καναδά, πάνω κάτω σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, βέβαια, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχει αυτή η ανησυχία, αυτός ο προβληματισμός. Λοιπόν, κύριε Τερζάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την υπέροχη σύνδεση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη την υπέροχη και στους συνεργάτες σας μέσα στα παιδιά. Βέβαια. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή συνέχεια σας στην επεισογραφία. Σας ευχαριστούμε και με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε Τερζάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με μεγάλη χαρά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ένας υπέροχος άνθρωπος, βέβαια. Ένας υπέροχος εξαιρετικός επαγγελματίας, σκηνοθέτης, ηθοποιός που διαπρέπει στον Καναδά. Με το καλό να τα ξαναπούμε και μας μετέφερε αυτή την όμορφη εικόνα. Λοιπόν,